Μαζί μας είναι ο προπονητής του Έντα Τάβρου, Δημήτρης Κοσμάς. Δημήτρη, δεν τα καταφέρατε σήμερα. Τι πήγε στραβά, τι... Πώς... Εντάξει, εμείς δεν αλλάξαμε κάτι στο πλάνο μας, στην τακτική μας, στη στρατηγική μας. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος είχε έρθει πολύ έξυπνα να κλείσει τους χώρους, να παίξει αμυντικά. Μας περίμενε στο μισό γήπεδο. Εμείς είχαμε ένα πλάνο όλη την εβδομάδα το οποίο είχαμε δουλέψει. Θα έλεγα ότι η διάθεση των παιδιών και το στυλ που θέλαμε βγήκε. Απλά είχαμε πάρα πολλά ατομικά λάθη, ειδικά στο επιθετικό τρίτο. Και κάποια που, αμυντικά που στοιχήσανε και δεχτήκαμε τα γκολ. Από εδώ και στο εξής. Στα επόμενα παιχνίδια, στόχος ή... Στόχος είναι σίγουρα να συνεχίσουμε να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε για την ομάδα του Άγιαξ Σταύρου και να επιτευχθεί η σωτηρία και βαθμολογικά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε, ότι είναι εφικτός ο στόχος? Ναι, είναι εφικτός ο στόχος. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας τα αποτελέσματα, είμαστε 8 βαθμούς πάνω από τον τελευταίο που πέφτει, τέλος πάντων. Και νομίζω, εντάξει, με το υλικό που υπάρχει, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.